Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε κάτι. Στο τζουγκλάρ, σε ζεμπυρσέι, σε όλοι λέμε και στήρος. Ελπίζω να είσαι καλύτερα από μένα, γιατί σήμερα έχω ένα πάρα πολύ περίεργο feeling. Κάτι θα συμβεί. Ελί, θα έρθεις να φάμε, έφερα φαγητό. Πες ένα γεια στην Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα, η Μυρτώ είμαι. Σε βλέπει, μαμά, βιντεάκι τραβάω. Γιατί δεν τη τηλεφώνεις, βρε αγάπη μου, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν είμαι όλος ο κόσμος. Ναι, ξέχασες, είσαι σπάνιο είδος. Και επικίνδυνο. Βιντεάκι τραβάω, μα εσύ γιατί χαλιέσαι. Μια απορία εξέφρασα, ωραία αγάπη. Δεν θα έβγαινε σήμερα. Τέρμα τα ραντεβού. Τον χώρισες! Μπράβο, μαμά, δεν σου ταιριάζει καθόλου! Κατερίνα, τι κάνεις? Χαιρετίσματα στη μαμά και στον παπά. Α, η Κατερίνα είναι. Να πω κι εγώ ένα γεια. Σαμπάχ αλ χάιρ, Κατερίνα. Καλημέρα, της είπα στα αραβικά. Άντε, βρε. Φανταστικό. Σήμερα θα φάμε καταπληκτικό παστίτσιο. Σούπερ! Γεια στα χέρια σου, μαμά. Μην ηρωνεύεσαι, το παστίτσιο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο φαγητό. Ναι, ενώ τα εύκολα τα παίζεις στα δάχτυλα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην τζιμπάς. Μην πιέζεσαι να κλάψεις, μαμά. Δεν μας έχεις πει να μην μπουσάρουμε τα συναισθήματά μας. Χαίρομαι που θυμάσαι αυτά που λέω. Λοιπόν, παιδάκια, σήμερα το βράδυ θα βγούμε όλοι μαζί έξω για φαγητό. Κινέζικο. Φυσικά. Έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος σήμερα. Και τι σημασία έχει, μωρέ, με την Χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι? Όλοι σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και όλοι στον άλλο κόσμο τον ίδιο θα πάμε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι στον άλλο κόσμο θα μάθουμε να ζούμε μονιασμένοι. Άλλος άνθρωπος θα φύγεις από εδώ, κύριε Πέτρο. Λέω να μην φύγω καθόλου. Να ξεχειμονιάσω εδώ στο κουρίο σου. Αυτό είναι το καλύτερο που έχω ακούσει. Δεν φάγατε το λουκουμάκι σας? Μου βάλες δύο, έφαγα το ένα, ευχαριστώ. Τις υγείες σου. Ευχαριστώ, να σε καλά. Μέραμπα! Καλώς τον. Κάτσε, τελειώνω. Τι κάνεις, κύριε Πέτρο? Καλά, βρε, Αλή. Τι κάνουν τα σαλάμια σου? Μια χαρά είναι, βρε. Σε χαιρετούνε. Φέρνω από το μαγαζί να γνωριστείτε. Να ψωνίσεις κιόλα. Έφερα κι άλλα. Παστούρμα, καμιλίσουν. Μπερεκέτ, βρε. Θα έρθω. Ναι. Τα λέμε. Γεια σας. Ευχαριστώ, χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, κύριε Πέτρο μου, καλό δρόμο. Γιουλέ, ε! Το έκλεισες, μωρέ, το μαγαζί από τώρα? Δικό μου, ναι, βρε. Ό,τι θέλω το κάνω. Τσαγάκι, λουκουμάκι, πάρε. Όχι, δεν θέλω. Σε περιμέναμε στην προσευχή. Πάλι δεν ήρθες. Είχα δουλειά. Τι δουλειά? Κάτι για τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν στην προσευχή. Γι' αυτό έκανα εγώ τη δική τους τη δουλειά. Δεν μου τα λες καλά. Σε ξυρίσω. Ξυρισμένος είμαι, δεν βλέπεις? Λοιπόν, ήρθε ο καιρός να βρεις μια καλή και άξια μουσουλμάνα. Να νοικοκυρευτείς. Φτάνει το πένθος. Κι εγώ την έκλαψα την αδερφή μου και την λέω ακόμα. Αλλά εσύ το παράκανες. Εντάξει, κατάλαβα. Μας αποφεύγεις, δεν έρχεσαι πουθενά, ούτε στα τραπέζια. Πάλι νύφη μου βρήκες. Τη Γιασμίν. Τσόκιουζέλ. Τριαντάρα και δικηγόρος. Χάρισμά σου. Ήρθε και σένα ο καιρός σου να νοικοκυρευτείς. Άλογο. Δεν έχω παιδιά εγώ. Μεγαλώσαν τα παιδιά, λέει. Τώρα είναι απαραίτητη η μάνα. Η εφηβεία είναι η πιο δύσκολη ηλικία. Σκέψου το. Και όταν γυρίσω μου λες. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Ωραία. Για πού με το καλό? Στη Ρόδο. Πάω εδώ τον πατέρα. Θα λείψω για καμιά εβδομάδα. Μπράβο, να πας. Mm. Και μια και δύο και τρεις εβδομάδες να λείψεις. Τρεις. Και τρεις. Τόσο καιρό έχεις να πας, θα σε έχει πεθυμίσει. Άνθρωπος γέρος, μόνος του. Θα σε κουρέψω. Φρύδια.
Το ίδιο λέμε. Άιντε. Λοιπόν, ακούω τα τελευταία νέα. Η μάνα μου χώρισε επιτέλους με τον Λαδομπό Μπαρμπέρι και τώρα περνάει τη φάση επεξεργαζόμαστε το χωρισμό με θετική διάθεση. Α, το πήρε το βιντεάκι σου. Πώς την παλεύεις εκεί πέρα με τόση μαντήλα και τόση κελεμπία γύρω σου? Εγώ θα είχα φρικάρει. Αν η μάνα μου έβρισκε δουλειά στο Ντουμπάι, sorry, αλλά θα προτιμούσα να μείνω με ανάδοχη οικογένεια. Μαζί της πάντως δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινα. Έλλη, Νίκο, άντε παιδιά, θα αργήσουμε. Και θα θυμώσει ο μάγειρας. Η μάνα μου με τρελαίνει, με τρελαίνει, σου λατρελαίνει. Το μόνο καλό με τις σχέσεις της μαμάς είναι ότι μετά από κάθε χωρισμό μας πηγαίνει σε κινέζικο. Νιχάο. Καλησπέρα σας. Έλληνας είναι ο άνθρωπος. Δεν φταίω γι' αυτό. Έχω κάνει μια κράτηση 6 άτομα Χριστίδου. Μισό λεπτό παρακαλώ. 6 άτομα, 3 είμαστε. Ποιος άλλος θα έρθει? Με τι? Δεν μου τον χώρισες. Από πού και ως πού? Δεν είπες τέλος το ραντεβού. Α, ναι, αυτό το είπα. Το τραπέζι μας. Είστε στο 13. Ευχαριστώ. Εμείς και με την είμαστε 4. Ποιος άλλος θα έρθει? Μαμά, μίλα καθαρά πριν τα πάρω. Όχι, ο θυμός κάνει κακό στον οργανισμό. Πιτώ! Μα φεύγω τώρα! Εισπνοή, εκπνοή, έτσι πράγμα. Με την... Γεια σου Τζέμ, γεια σου Ντιλέκ. Γεια σου Νίκο. Μα τι με! Έλλη, επιτέλους θα γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Κάθε φορά που έρχομαι σπίτι σας εσύ εξαφανίζεσαι. Ναι, δεν δένομαι με τις κόμενες της μαμάς γιατί μετά είναι δύσκολος ο αποχωρισμός. Με μένα δεν έχεις τέτοιο κίνδυνο. Μην της δίνετε σημασία, στην προηγούμενη της ζωή δεν είχε περάσει καλά. Ούτε σε αυτή περνάω καλά, για την επόμενη ελπίζω. Γεια, Έλλη. Ντιλέκ, ο Αλλάχ μαζί σου. Κάρατα τον καλέ, μη στο στερήσω. Τζέμ, και δεν γουστάρω καθόλου αυτούς που το παίζουν έξυπνοι. Α, θα σκοτωθούμε με τον Κάγκουρα, το βλέπω. Ελάτε μαζί μου, παρακαλώ. Επιτέλους, πάμε παιδιά, πεινάμε. Έλα. Μήπως να παραγγείλουμε καμιά φορά? Μπράβο, μπράβο. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Να παραγγείλουμε, να τα καταπιούμε, να σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να σας πούμε κάτι. Τσοτζουγκλάρ, σύζυγε πυρσέι, σόιλεμε και στήρος. Τι γλώσσα είναι αυτή, καλέ? Τουρκικά για το ξέρεις. Ρε πάει γυρεύοντας να μανουριάσω. Σαλάκες. Τζέμ, τζέμ. Μαμά, βρέλη, σταμάτα τα σχόλια, πια βαριέμαι. Θα μας πείτε αυτό που ήταν να μας πείτε. Ναι, θα σας το πούμε. Λοιπόν, η Μυρτώ και εγώ. Εγώ και ο Μετίν. Όπως ξέρετε, βλεπόμαστε. Εδώ και ένα χρόνο. Ακριβώς ένα χρόνο βλεπόμαστε. Τόσο πολύ. Τελικά όταν αδιαφορά ο χρόνος περνάει σφαίρα. Κανείς δεν γελάει με τα αστεία σου. Γελάω εγώ. Και αποφασίσαμε έναν δρακούχο νερό και το 34 παρακαλώ. Να παντρευτούμε και να ζήσουμε μαζί. Το 34 θα πάρεις. Πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, αυτό ακριβώς αποφασίσαμε. Αυτό θέλαμε να σας πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καταλαβαίνετε. Ξέρεφε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Λέω να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με ασιατικά τροπικά φρέσκα φρούτα σε ντεκόρ από τριμμένο πάγο. Έλλη, παράτα με. Μην μιλάς, μην κοιτάς, μην αναπνέεις. Μου την έφερε, έπρεπε να τα κάνω λίμπα όλα εκεί μέσα, αλλά με φνηδίασε. Δεν πρόκειται όμως να την αφήσω να παντρευτεί τον Τούρκο. Καλός άνθρωπος είναι. Και εσύ είσαι μαμάκιας. Δεν είμαι. Δεν της φέρεις ποτέ αντίρρηση. Της φέρνω, αλλά αφού θέλει να τον παντρευτεί. Έλεος, είσαι 13 χρονών. Πρέπει να αποκτήσεις δική σου γνώμη. Και όχι να κάνεις τη γνώμη της μαμάς δική σου. Εντάξει, μωρέ, το δουλεύω αυτό. Πώς συνέβη αυτό το πράγμα? Πώς μας την έφερε έτσι? Μας ρώτησε εμάς άμα θέλουμε να ζήσουμε με τους Τούρκους. Τους συχαίνομαι. Συχαίνομαι και τα φαγητά τους και τη γλώσσα τους και τα σιριάλ τους. Αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να περάσουν καλά. Θα το μετανιώσουν. Η μαμά ήξερε γιατί το κρατούσε κρυφό. Γιατί πάντα σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Εγώ το καλό μας θέλω. Αν της το χαλάσεις, θα φταίσαι εσύ που θα μείνει μόνη της μέχρι τα 60 και θα χρειάζεται ψυχανάλυση. Η μαμά, όση ψυχανάλυση και να κάνει, δεν φτιάχνει. Δεν την αγαπάς. Την αγαπάω, αλλά με τρελαίνει. Αν την αγαπάς, γιατί δεν της το δείχνεις? Γιατί πρέπει πάντα εγώ σε αυτή την οικογένεια να είμαι ρηγμένη. Γιατί πάντα εγώ πρέπει να κάνω πίσω. Εγώ μαζί σου είμαι. Λοιπόν, αγαπημένη μου αδερφούλιακο. Όλη αυτή η ιστορία θα έχει κακό τέλος. Εγώ απλά θα βοηθήσω να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Νιχάου. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, μην την παρεξηγήσετε, δεν το εννοεί. Μαμά. Μπαμπά. Αδέλφια μου. Στην υγειά μας. Στην υγειά αυτής της, πώς να το θέσω και να μην παρεξηγηθώ, αυτής της πολυπολιτισμικής οικογένειας. Αυτό πάρα πολύ ωραία το είπες. Μπράβο σου, Έλλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πολύ πετυχημένο. Ευχαριστώ, δεν υπάρχει λόγος. Το πολύ σε 2 εβδομάδες θα έχετε χωρίσει. Με συγχωρείτε. Στο μενού υπάρχουν πιάτα με χοιρινό.
Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε αυτό εδώ το πιάτο έχετε σερβίρει χοιρινό. Θα ήθελα να μου φέρετε ένα άλλο πιάτο, αχρησιμοποιητό, και επειδή δεν νομίζω πως έχετε, φέρτε μου ένα χάρτινο. Είμαι μουσουλμάνα. Μία εβδομάδα. Κατερίνα, τα έχω παίξει. Έκτακτη πολεμική ανταπόκριση. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες και η μάνα μου με τον αδοπό Μπαρμπέρι είναι ακόμα μαζί. Και δεν είδες και το χειρότερο. Κοίτα. Κοίτα, Γάλη. Μετακομίζουμε. Θα μείνουμε και οι έξι μαζί στο ίδιο σπίτι, το φαντάζεσαι? Γιατί εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, ρε παιδιά? Άνθρωπο στο πάτωμα, ρε παιδιά. Σπίτι μου. Σπιτάκι μου. Έχασες κάτι? Τα πάντα. Αλλά σε τελείως καλά. Για ελάτε, ελάτε να καθίσουμε όλοι στο πάτωμα. Όχι, τον κύκλο, όχι, όχι. Ναι, τον κύκλο, μην αποσυγκεντρωνόμαστε. Λοιπόν, θα αφήσουμε τους φόβους μας εδώ, σε αυτό το σπίτι. Σωστά, γιατί στο καινούριο σπίτι θα έχουμε καινούριους φόβους. Σκέψου λίγο θετικά. Εσύ σκέψου που και που. Λοιπόν, εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Έλλη. Εγώ φοβάμαι. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι θα είμαι δυστυχισμένη. Θα αλλάξουν τα πάντα. Εμείς θα σε αγαπάμε και θα σε φροντίζουμε. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι θα σε αγαπάνε άλλοι τρεις άνθρωποι. Νίκο. Εγώ φοβάμαι το καινούργιο σχολείο και την καινούργια γειτονιά. Αλλά θα φροντίσετε εσείς που με αγαπάτε να ξεπεράσετε τους φόβους μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μυρτώ. Εγώ φοβάμαι μήπως δεν καταφέρω να κάνω ευτυχισμένο το μετίν. Σεξουαλικά εννοώ. Έλα, ρε μαμά. Τελικά ήμουν σίγουρη. Αυτή η άσκηση δεν πιάνει στους έφηβους. Φανταστικό δεν είναι το σπίτι μας? Ναι, κόζι, κόζι. Αποκλείεται να είμαι κόρη της. Έλα, μωρέ, μην έχεις τέτοια μούτρα. Εγώ χαίρομαι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Αποκλείεται να είμαστε αδέρφια. Τι του βρήκε? Εγώ το συμπαθώ. Και εκείνος με συμπαθεί. Θα με πάρει, λέει, βοηθός στον κουρίο το καλοκαίρι. Α, μπράβο, επάγγελμα με προοπτικές. Μην κοροϊδεύεις. Στα κλιματολογικά εργαστήρια από μια τρίχα βρίσκουν τον δράστη. Τι διαστροφική σκέψη ήταν αυτή? Έχεις αρχίσει και με φρικάρεις, το ξέρεις. Κοίτα τον, κοίτα τον. Τριχωτός αμπίθικος. Μη σε μπερδεύει που είναι ξυρισμένος κόντρα, γι' αυτό έγινε κουρέας. Τρίχε στην πλάτη, τρίχε στα αυτιά, τρίχε στα ρουθούνια. Γεια! Το παίζει γλυκούλης, αλλά δεν τσιμπάω. Εγώ τα έχω σκεφτεί όλα. Είναι σαν τα level στα video games. Εύκολο. Level 1. Γινόμαστε φίλοι με τα καινούργια μας αδέρφια. Level 2. Δέχομαστε το μετίν για πατέρα και ο Τζεν και η Ντιλεκ τη μαμά για μαμά τους. Level 3. Εμείς οι 6 γινόμαστε μία οικογένεια. Απλό. Level 4. Πέφτει στα χέρια μου και game over! Χαλιντέι, πού είσαι? Σε έχω πάρει 3 τηλέφωνα. Πάρε με, σε παρακαλώ, συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Αλλά για άρδο είμαι τζιμπίζολ σου. Και άλλα ποτήρια. Ποτήρια, ποτηράκια και άλλα πιο πικρά ποτήρια. Τα καταφέραμε. Θα ζήσουμε μαζί. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Κάτι πιο όμορφο ήθελα να σου πω. Δεν στο είπα ακόμα. Παραδέξου το όμως, είχα δίκιο. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς για συμπεράσματα. Με την Έλλη δεν θα γίνουμε και φιλαράκια. Μια χαρά, φιλαράκια θα γίνουμε. Για δες τι κάνουμε. Εντάξει, αλλά αυτή η ξυνήλα δεν φεύγει από το πρόσωπό της με τίποτα. Πρε, αγάπη μου, αυτή η μόνιμη έκφραση αποστροφής της Έλλης δεν έχει να κάνει με σένα. Την έχει κληρονομήσει κατά λάθος από την πεθερά μου. Η Έλλη είναι δοτική, είναι ευαίσθητη. Πράγμα που δεν είναι η πεθερά μου. Στο λέω. Όλα θα πάνε καλά, θα τη συνηθίσει. Εντάξει. Ο καιρός θα δείξει. Κοίτα, κοίτα, τι φοράει το ψώνιο. Καλά, μην καρφώνεσαι έτσι. Μα γι' αυτό το φοράει, για να καρφωνόμαστε. Δηλαδή σε προγάλλει και σε τσιμπάς. Α,
πολύ μου τυχόνισε τώρα τελευταία. Κοίτα, αντίσημο, κοίτα. Παριστάνουν τα cool τυπάκια, αλλά τους γίνεσαι πολύ δυσμεν. Τα cool τυπάκια όμως κάθονται και μας κοιτάνε να ξεφορτώνουμε. Τι περιμένουν, να διάσουμε και το δικό τους φορτηγό. Ποιο περιμένετε να ξεφορτώσει τα πράγματά σας, εμένα? Ναι, εσένα. Από καιρό. Τι κάνουμε, Τζεμ? Έλα, θες. Θα είμαι στο σαλόνι. Καντέμιδες. Είδες την ξυριστική μου μηχανή? Γιατί βρε μωράκι μου ταξιδίζεσαι κάθε μέρα? Άσε λίγα μουσάκια, τι Τούρκος είσαι εσύ? Δεν έχουν όλοι Τούρκοι μουσια, αγάπη μου. Ναι, γιατί όμως να πεβαίνουμε στη φύση? Εξάλλου εμένα έτσι μου αρέσουν έτσι τα μουσια, σε κάνουν χάγριο. Αγάπη μου, ο άνθρωπος επεμβαίνει στη φύση διότι έτσι εξελίσσεται το ανθρώπινο είδος. Ρε μαϊμουδάκι, δεν κάνει το ανθρώπινο είδος σεξ μαζί σου, εγώ κάνω. Μύρτο, τι είναι αυτό? Μοντέλο εναλλακτικής οικογένειας. Δεν το έχω δει, μια συνάδελφος μου το έδωσε. Έλα ρε με την, μη κοροϊδεύεις. Θέλω αυτή η οικογένεια να πετύχει. Είμαστε ένας εξαμελής ιστός που θέτουμε κάποιους κανόνες. Ο μόνος κανόνας που ισχύει στο δικό μας τον ιστό είναι το σ' αγαπώ. Σαν είσαι βίαιρο. Κι εγώ σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, χωρίς να ξέρω πώς, από πότε και γιατί. Σ' αγαπώ έτσι απλά, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς. Είσαι τόσο ρετρό. Δεν είμαι ρετρό, είμαι βίντας. Γι' αυτό σε έριξα. Την έριξες γιατί περνούσε κρίση μέσης ηλικίας. Θα διάσατε τα φορτηγά? Πού θες να ξέρω εγώ? Διαλέξατε δωμάτια? Τι, διαλέγουμε δωμάτια? Τι λέει, διαλέγουμε δωμάτια? Sorry. Η επέλαση των βαρβάρων. Βάνια. Δικό μου. Εγώ θα πάρω το ανατολικό δωμάτιο. Κανένα πρόβλημα, λατρεύω τέλεια βασιλέματα. Επιτέλους, δικό μου δωμάτιο. Μαμά! Εντάξει, εντάξει βρε κορίτσια μου, δεν είναι τόσο τρομερό. Θα φτιάξουμε έναν τοίχο. Μην το κουβεντιάζουμε, κάν το, πάρε το βουλα και χτίσε. Θα φτιάξουμε σύντομα, μέχρι τότε όμως θα έχετε την ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα. Ε, αγάπες μου, πάμε αγάπη μου. Πότε θα είναι το σύντομα? Το σύντομα της μάνας μου είναι ποτέ, για τον πατέρα σου δεν ξέρω. Κατερίνα, τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Σε άλλη περίπτωση θα είχα ήδη κάνει φόνο. Τώρα όμως πρέπει να φερθώ έξυπνα και με διπλωματία. Η μάνα μου τον αγαπάει τον Τούρκο και αυτό με δυσκολεύει. Αν το καλοσκεφτείς όμως έχει πλάκα. Είναι σαν να είμαστε σε κάμπινγκ. Όσοι πηγαίνουν σε κάμπινγκ πηγαίνουν ή για να κάνουν σεξ ή για να πάρουν ναρκωτικά. Τέλειωτες ώρες μουρμουρίζει και κάνει ασκήσεις γυμναστικής ένα χαλάκι. Γονατίζει και σηκώνεται, γονατίζει και σηκώνεται. Έλεος. Κοίτα, κοίτα. Σχιζοφρενής είναι σίγουρα. Σταματήσεις επιτέλους. Σ' ακούω. Μόνο εσύ έχεις το δικαίωμα να μουρμουρίζεις. Εγώ δεν έχω. Εγώ προσπαθώ να προσευχηθώ. Σεβάσου το. Κι εγώ προσπαθώ να σε ανεχτώ. Σεβάσου το. Αγάπη μου! Έλα, αγάπη μου! Δεν είναι πιο καλά να βάζουμε τα ρούχα στις κρεμάστρες, τις κάλτσες με τις κάλτσες, τα εσώρουχα με τα εσώρουχα? Γιατί είναι πολύ βαρετό αυτό. Α, ναι, σωστά. Άμα δεν παιδευτούμε λίγο το πρωί, πώς θα την ξεκινήσουμε τη μέρα μας? Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Αριστερά ή δεξιά? Δεν με νοιάζει, τι θέλει τα αγόρι μου. Τα αγόρι μου, τι θέλει. Αριστερά ή δεξιά? Εσύ πάλι πάνω στο χαλί. Αποκοιμήθηκε. Σταματήστε, κοιμάμαι.
Καλημέρα, καλημέρα, Έλλη μου. Μην τολμήσεις να μ' ακουμπήσεις. Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα αστείο ήθελα να κάνω. Τα αστεία στην κόρη σου, μια χαρά γελάει που σας βλέπει. Καλημέρα. Πού την είδες? Λοιπόν, πώς πάει το level 1? Α, σούπερ. Ο Αλάχ μένει στο δωμάτιό μου και ο Μετίν ήρθε να με γαργαλίσει. Και εμένα το έκανε. Δεν είχε πολύ πλάκα. Αχ, μην απελπίζεις. Κάποια μέρα θα βρεθεί θεραπεία για την αρρώστια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Γκυρνάει. Δεν του ελεύθερε. Hello. Δεν σου έχουν πει ότι είναι οχλητικό να καρφώνεις έτσι? Λέω τώρα. Αμέ. Καλημέρα, γλυκούλια μου. Καλημέρα, μαμά. Νικολάκι, άλλαξε να βρέκει. Συγγνώμη, πού νομίζω ότι βρίσκεται, στην παραλία? Ναι, και εμένα μου τη παίρνει να το παίζει τόσο άνετη. Παλιά δεν συνοχλούσε. Ναι, αλλά τώρα ζούμε με άλλους μαζί. Α, όχι. Οι άλλοι ζουν μαζί μας. Και αν τους αρέσει. Ου, γυμνοδέρμα. Έλλη! Κάτσε λίγο. Υπάρχουν μερικοί κανόνες εδώ, κοριτσάκι μου, πρέπει να ακολουθείς. Αυτή είναι η περιοχή μου. Α, τη μαρκάρεις κιόλας. Ε? Κατουράς γύρω-γύρω για να γίνει δική σου. Ναι, αν χρειαστεί. Λοιπόν, θα σου το πω απλά και τουρκικά, πας και συνεννοηθούμε, Δεσποινής Χριστίδου. Μπένσινιμ καρδίσινιμ. Κανάς πρώτος. Είμαι ο αδερφός σου και είμαι υπεύθυνος για σένα. Κύριος Τούρκ, υπεύθυνη για μένα είμαι μόνο εγώ. Κανόνας δεύτερος. Να ντύνεσαι σεμνά και να προσέξεις πώς μου μιλάς, γιατί θα τα πάμε καλά εμείς οι δύο. Συμφωνώ με τα τουρκικά σου. Τα μάμ. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς οι δύο. Ούτε κι εμείς. Μαμά, να σε βοηθήσω. Όχι, όχι. Βρε Νικόλα, μην τρως τόσο γρήγορα. Τι είπαμε, μασάμε καλά την τροφή, να λιώνει. Είδες τη λίστα με τα ψώνια? Το πιστεύεις? Εγώ δεν το πιστεύω. Έχω λίστα με ψώνια. Μαραμπά. Καλημέρα, Τζεμ. Λοιπόν, παιδάκια, τα λέμε. Συγγνώμη, δεν θα πάμε πρωινό? Αχ, θα ήθελα πάρα πολύ να καθίσω μαζί σας, αλλά έχω πολλά ραντεβού σήμερα. Ναι, βάλε μου να πάω και μετά κάνεις όσα ραντεβού θέλεις. Στο ψυγείο θα υπάρχει σίγουρα κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπουνούλα με έβλεμε και στη Γιουσούν, μπετζερίξες. Ναι, τι λέμε τώρα, είναι πανέμορφη. Αχ, Τζεμ, τι γλυκό ήταν αυτό που είπες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, αγάπη μου. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου, γλυκιά μου, αγάπη. Τι θα γίνει, έτσι θα ζούμε από εδώ και πέρα? Ναι, έτσι και καλύτερα. Και πάρ' το απόφαση. Λοιπόν, πιέσαι το τσαγάκι σου και έλα να βοηθήσεις στην κουζίνα. Γιατί πρέπει να πάω κι εγώ στο μαγαζί, ε? Ξέρασα τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Το δυσκολεύει τη ζωή, να το ξέρει. Αν κοιτά την καριέρα σου και όχι το νοικοκυριό, δεν θα τα πάτε καλά εσείς δύο. Α, κάηκα. Τζεμ, δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνο μου εδώ μέσα. Τα βλέπει? Γι' αυτό εμείς οι μουσουλμάνοι θέλουμε τη γυναίκα πρώτα νοικοκυρά. Μάλιστα. Άντε, γεια. Ηλιοθεραπεία το λένε. Πέρα λίγο χρώμα πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Ναι, σε βλέπω όλη γειτονιά. Αχ, βάζει λίγο πιο εκεί μου, κάνει σκιά. Φίλοι, το πα για μπλεξίματα, κοριτσάκι μου. Πας του! Άκου, Τζεμ, κανόνας πρώτος ή απλά ελληνικά. Τον αδερφό να τον κάνει στην τηλέκο, όχι σε μένα. Κανόνας δεύτερος. Θα μιλάω όπως θέλω και θα φοράω ό,τι γουστάρω. Προφανώς πιστεύεις ότι όταν μια γυναίκα δέχεται επίθεση, φταίει αυτή επειδή ήταν προκλητικά ντυμένη. Είσαι πιο τρανή απόδειξη ότι οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν τις γυναίκες σου χειραφετημένες, τις θέλουν μισβούργα. Πάντα μιλάς τόσο πολύ. Δεν φταίω εγώ. Είναι παρενέργεια της ξυπνάδας. Αντιλιακή προστασία. Χαιρετίζουμε τη μέρα και καλωσορίζουμε τον καινούριο μας φίλο. Ναι.
Δεν ξέρω αν ήρθα στο σωστό μέρος. Εσύ είσαι η Μυρτώ? Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Αλή. Ξανδρός. Αλέξανδρος, ωραίο όνομα. Ναι, γιατί? Χαίρο πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Έχω ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσω. Όλα στην ώρα τους. Ναι, αλλά δεν έχω πολλή ώρα. Αλέξανδρε, το πρόβλημα με το άγχος μεγαλώνει. Mm. Και εμείς δεν θέλουμε αυτό, ε? Θέλουμε να το συρρυκνώσουμε τόσο πολύ μέχρι να εξαφανιστεί. Αυτό θέλω κι εγώ. Να εξαφανιστεί το πρόβλημα. Πολύ ωραία, κλείνουμε τα μάτια. Αναπνέουμε από το διάφραγμα και ηρεμούμε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Μήπως να έρθω μια άλλη φορά που θα είσαι μόνη σου για να τα πούμε? Έτσι για να εξαφανιστεί και το πρόβλημα. Όχι, Αλέξανδρε, είσαι πολύ τσιτωμένος. Ξάπλωσε. Τι? Η ομάδα σε στηρίζει. Άγγελε, το σκοτωμένο ζουζούνι. Απίστε. Αχ, αχ, απίστε. Τι λες, μωρέ, τι έπαθες? Με Χριστιανή. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Στα πρόλαβα είναι ψούλα σου, ε. Γι' αυτό φαγώθηκες να μείνω στη Ρόδο παραπάνω, ε. Για να μπλέξεις με Χριστιανή. Πάει, πάει, αχ, πάει. Μου στεναχωριέσαι και δεν είναι Χριστιανή. Αλλά τι, Εβραία? Όχι. Φλερτάρει με τον Βουδισμό, είναι της μόδας. Με έβαλε στο πάτωμα ανάσκελα, με τα πόδια ψηλά, σαν ψόφια κατσαρίδα. Και πάνω στις πατούσες μου ήρθε και έκατσε ένας μαντράχαλος και έλεγε τα παιδικά του τραύματα και έκλαιγε. Δεν το πιστεύω. Έχασα τρεις πονδύλους σίγουρα. Είχα που είχα το ευγενικό. Γιατί πήγες ρε στο στούντιο, δεν έχεις το δικαίωμα. Α, εσύ είχες όμως το δικαίωμα να βάλεις στη θέση της αδερφής μου μια Χριστιανή. Δεν πιστεύω να της είπες τίποτα. Όχι, 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 κρατήθηκα. Ήθελα πρώτα να τα πούμε οι δυο μας. Τα παιδιά σου, βρε. Τα παιδιά σου, βρε, δεν τα σκέφτηκες? Τι αξίζει, βρε, να τους δώσει μία που φλερτάρει με ένα χοντρό κυλαρά? Κρατήσου μακριά, Αλή. Είναι δική μου υπόθεση και αν θες να ξέρεις, εγώ τη Μυρτώ την αγαπάω. Πού τη γνώρισες, βρε? Πού τη γνώρισες, βρε, όλη τη μέρα μέσα στο μαγαζιά? Πού τη γνώρισες? Είναι δική μου υπόθεση και αν θες να ξέρεις, δεν τη βρήκα εγώ. Αυτή ήρθε εδώ σε μένα. Μπαστάρδιψε στο μαγαζί, βρε, βάζεις και γυναίκες. Ρε, αυτή ήρθε εδώ, σου λέω. Ήταν βράδυ. Έβρεχε. Ήταν τόσο άγαρμη, τόσο χαριτωμένη. Τη λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Ελάτε, ελάτε, θα σας δώσω μια πετσέτα. Έλα, περάστε. Ευχαριστώ. Φανταστικό. Θα σας το κάνω χάλια όμως. Τώρα θα αστείευεστε εσείς. Σας παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο. Ειλικρινά σας το λέω, δεν αντέχω άλλο. Σήμερα όλη μέρα μου πηγαίνουν όλα στραβά. Όχι, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Έχω γίνει Τούρκος. Εγώ είμαι Τούρκος από τη μέρα που γεννήθηκα. Α, τότε με χρειάζεστε. Χαίρομαι τόσο που το λέτε εσείς. Μυρτώ Χριστίδου, πάρτε την κάρτα μου. Ψυχοθεραπεύτρια, ολιστική. Μετίνος Τούρκ, κουρέας, Τούρκος. Α, είστε Τούρκος, Τούρκος. Συγγνώμη. Όχι, 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 όχι. Έχω λόγο να σας ξαναβρεθούμε. Γιατί? Λουκούμι. Παρακαλώ. Τριανταφυλάκι. Το πάτε. Τώρα, τώρα, αυτό πάει μόνο του. Λουκούμι τριανταφυλάκι. Λουκούμι και τσαγάκι. Φανταστικό. Τα έτρωγα από μικρή, τρελενόμουνα. Μέχρι που πνίγηκα από τη λουκουμόσκονη και μου τα σταματήσανε. Τώρα απολαύστε το και χαλαρώστε. Αυτό συνήθως το λέω εγώ. Εδώ το λέω εγώ. Χάλασε το λουράκι, ε. Αποτελειώθηκε αυτό. Να το φτιάξουμε. Μπορούμε. Ναι, καθίστε. Ευχαριστώ. Πάρω άλλο ένα. Χαλάρωστε.
Ε. Ω σώμα μου, κορμί μου, φως μου, μέρα μου. Και μετά. Μετά βυθίστηκε σε έναν ύπνο ήρεμο, σαν μωρό. Με δουλεύεις. Μεγάλωσαν τα γένια σου, Αλή, και θέλεις ξύρισμα. Και εσύ θέλεις τον ημάμι, να ξαναδιαβάσεις το Κοράνι, να μπεις στο σωστό δρόμο, να σωθείς. Εγώ τι χρησιμοποίησα, το έπλυνα. Αγόρι μου εσύ, αγάπη μου, μωρό μου, είσαι το καλύτερο παιδί. Η μαμά θα μαγειρέψει. Φύγε! Έλα ρε Νικόλα, βάλ' το στη θέση του. Μαμή, δεν μπορείς να μας το κάνεις αυτό. Απαγορεύεται να μας το κάνεις αυτό. Τι ακριβώς απαγορεύεται να κάνει? Να μαγειρέψει ένα κοτόπουλο. Σιγά το δύσκολο. Τι κάνουμε για αρχή? Μπράβο, ερώτηση κρίσεως. Τι κάνουμε για αρχή, μαμή? Προθερμαίνουμε το φούρνο. Σιγά το πράγμα ρε παιδιά. Προθερμαίνουμε το φούρνο. Ορίστε. Προθερμαίνεται. Αυτό είναι που λένε κάικι στην προθέρμανση. Μαμά, είναι πολύ νόστιμο το φαγητό. Μαγειρεύω ποτέ άνοστα. Ο θείος Αλίσσα στέλνει την αγάπη του. Γύρισε από τη Ρόδο. Φάτε το από μέσα, παιδιά. Είναι λουκούμι. Πώς πέρασε η μέρα σήμερα? Με προσευχές να τελειώσει γρήγορα. Με νεύρα που σου πάνε και τσιτώνουν. Όχι, τα νεύρα κάνουν πάρα πολύ κακό στο ανασωπητικό σύστημα. Θύμησέ μου να σου δείξω μερικές ασκήσεις χαλάρωσης. Λοιπόν, έχω καφέ, τσάι, κακάο και μπισκότα. Τι να φέρω? Καλά, μπισκότα από το περίπτερο, ούτε ένα γλυκό δεν έφτιαξες. Τζεμ! Σταμάτα να τις δίνεις διαταγές. Όχι, έχει δίκιο το παιδί. Κανονικά θα έπρεπε να είχα φτιάξει και ένα γλυκό. Σου υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω. Πίστεψε με, δεν θέλεις να επανορθώσει. Πάντως είδες, μαθαίνεις σιγά σιγά. Λίγο ακόμα και θα τη συμπαθήσω. Τλεκ. Να σου πω. Δηλαδή τώρα που προσεύχεσαι, ζητάς πάντα κάτι άλλο ή υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο? Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στον Αλλάχ να γίνουν όλα όπως πριν. Να εξαφανιστείς, να μην σε βλέπω. Καλέ, δώσ' του χαιρετίσματα και εγώ το ίδιο ευχόμουν. Δηλαδή με απεχθάνεσαι όσο σε απεχθάνομαι. Μπορεί και παραπάνω. Ωραία. Συνέχισε, καλά το πες. Έτσι. Τελέξη, συγγνώμη, άλλη μία ερώτηση. Δεν είναι λίγο τρελό που μένεις στην Αθήνα και προσεύχεσαι προς τη Μέκα? Κατάλαβα. Πού το βρίσκεις το τρελό? Μα περιβάλλεται τόσο ανάμεσα. Χολαργός, Σούνιο, Κύθνος, Συρία. Πώς είσαι σίγουρο ότι η προσευχή σου θα φτάσει στη Μέκα? Γιατί δεν προσεύχεσαι, ας πούμε, προς τα Τουρκοβούνια, που είναι και σιγουράκι. Χρυσαυγίτισα. Πάρ' το πίσω. Όχι, δεν το παίρνω. Πάρ' το πίσω τώρα. Γιατί θα με δειρείς? Είμαι μαθημένη από bullying. Δεν θα πας στη δουλειά? Θα πάω το απόγευμα. Καθαρίζω. Έφτιαξα και κέικ. Αμίτζι. Πού πήγε αυτή η εκτίμησή σου? Καλημέρα στα δυο πανέμορφα κορίτσια μου. Κομμένες εκτιτικές αντωνυμίες. Τι έκανες στη μαμά μου? Λοιπόν, θα φάτε το πιο αφράτο κέικ. Φτηνό πράγματα. Δεν με πολυχωνεύει. Ρε αγάπη μου, δεν έχει να κάνει με σένα. Της λείπει ο μπαμπάς της. Κατερίνα, τα έχω παίξει τελείως. Παίρνω τους δρόμους για να μην βλέπω την κατάτια της μάνας μου. Τους υπηρετεί, το καταλαβαίνεις, τους υπηρετεί. Και αν τολμήσω να πω και κάτι, με κατηγορούν για ρατσισμό και μπούλινγκ. Μένα, ποιον εμένα δηλαδή, απίστευτο. Α, καλά. Είναι τελείως γεια σου. Μόνη της μιλάει. Αυτή είναι. Άψε με την κομμενάκη. Αντί.
Περνάς την ώρα σου στο παγκάκι, πολύ creative. Ενώ εσύ κόβεις βόλτες με τα κοντά. Wow. Με τα κοντά, τι συντηρήκλας. Πας γυρεύοντας για πληξίματα, κοριτσάκι μου. Άσε μας, αγοράκι μου. Μωρό, τι κάνεις αδέσποτε στη γειτονιά μου? Πήγε από εδώ, ρε πέφτουλα. Έλα, αφού ζητάς παιχνιδάκια. Φωνάζει το βράδυ. Φωνάζω κι εγώ, θες να μ' ακούσεις? Τα λέμε σπίτι. Τζεμ! Ας το τζεμ τώρα. Τζεμ! Φωνές τον αδελφό σου. Λέσαι, φώναξε, βοήθεια! Φύγε από εδώ, ρε ηλίθεια. Και στο μωρέ, ρε ηλίθεια. Πες μαλάκα, πρέπει να φύγει φυσικό. Φύγε από εδώ, ρε, φύγε από εδώ, ρε. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι είναι δικιά σου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μαλακισμένο, από το πουθενά ήρθε. Στο πάνε, προσέχεις όμως, εντάξει. Δεν μ' άκουσες? Έλα, έλα, κάτσε, οκ. Παιδιά, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, μαμά. Γεια στα χέρια. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρα αρνί. Αυτό δεν μοιάζει με αρνί. Αρνί μαγείρεψα. Ξέρω, με ένα αρνάκι μου φαίνεται. Όχι, όχι, μπαμπά. Το αρνί έχει πιο έντονη γεύση. Μήπως είναι κοτόπουλο. Μαμά, δεν θα ξαναέκανα κοτόπουλο. Πάω να φέρω λίγο νεράκι. Άσε, μαμά. Όχι, Νικολάκη μου, κάθισε. Σε ευχαριστώ για τη φιλοτιμία. Θα το φέρω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, φωτογραφίες του Τζεμ από τη Μύκονο. Βρήκα στην μετακόμιση. Κούκλος, από μένα πήρε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις? Α, είσαι πολύ ανώμαλος τελικά. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μην κάνεις παρέα μαζί του, είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αν εγώ είμαι χρυσαυγίτισσα, ο αδερφός σου είναι γκρίζος λύκος. Όπα, παιδιά! Τι δουλειά έχουν αυτοί ανάμεσά μας? Το γιο σου, Ρόντα. Τι έκανες, αγόρι μου, στη Μύκονο? Να ακούσω ότι θα γίνουμε οικογένεια με αυτούς. Όχι, ρε γαμώτο. Χοιρινό ήτανε. Χοιρινό. Interesting. Ελή, μην τυχόν για το πεις. Ελή. Ελή, σου μιλάω. Ελή. Ρούνι, ρούνι, το ύπουλο κακό γουρούνι. Γουρούνι ήταν αυτό που έφαγες. Μικρό όμως, γάλακτος. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήταν ζωντανό, χυλιόταν στις λάσπες και έτρωγε βρωμιές. Χοιρινό με όλα του ταξίδια. Ήτανε παρέα και με άλλα αρνάκια μαζί. Από τη Λίβρη το παρήγγειλε. Γιατί δεν ξέρει να μαγειρεύει, συχαίνεται να μαγειρεύει. Συχαίνεται τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί η μάμη μου, κύριος Τούρκ, ήταν ένας ελεύθερος άνθρωπος που έπαιρνε ευχαρίστηση μόνο από τη δουλειά της. Και εσύ την έβαλες να κάνει πράγματα τα οποία συχαίνεται. Shame on you. Χοιρινό, μπαμπά, είχαμε αντομούς. Τι λέξε, παρακαλώ, μαζέψε τα. Να τα μαζέψει αυτή που μας θέσει, Χοιρινό. Έτσι και τις ξαναμιλήσεις με αυτόν τον τρόπο, θα με δεις όπως δεν με έχεις δει ποτέ. Άσε, μαμά, θα τα μαζέψω εγώ. Όχι, αγάπη μου, όχι, δεν θα μαζέψεις κανείς τίποτα. Πετάξουμε και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τέλεια. Τώρα είναι πιο χαλαρωτικά. Το μου. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει να μας παριστάνει στην οικοκυρά. Αυτό σίγουρα θα είναι καλύτερο για όλους μας. Έχεις δίκιο. Η κουζίνα μου προκαλεί τρόμο. Πάντως, εγώ αρνή παρήγγειλα. Έλλη. Έλλη. Μου είχες πει ότι τίποτα δεν θα άλλασε. Όλα αλλάξανε και εσύ μαζί. Ρε αγάπη μου, εγώ ήθελα να τα κάνω όλα σωστά. Ναι, πριν δεν σε ένοιαζε να τα κάνεις όλα σωστά. Όχι, δεν με ένοιαζε. Γιατί είχα εσένα και τον Νίκο, που ξέρω ότι με αγαπάτε και ότι βλακία και να κάνω, μου τη συγχωρείτε. Να άλλαξες για τον Τούρκο, δηλαδή. Έλλη, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που τον αγαπάω και με αγαπάει. Τότε γιατί έπρεπε να φορτωθούμε όλη την Αγέλη? Έστω κι αλλιώς, κι αυτοί φορτώθηκαν εμάς. Αφού σε κανέναν δεν αρέσει, γιατί δεν το διαλύουμε? Να το διαλύσουμε. Αυτό θέλεις? Παρόλο που τον αγαπάω και με αγαπάει, να το διαλύσουμε και να γίνω κομμάτια? Αυτό θέλεις πραγματικά? Πες μου. Τι δίνει όταν το κάνεις αυτό? Ναι, αλλά πιάνει. Λοιπόν, και ο Τζεμ είναι καθήκη και απαράδεκτος, δεν με πάει και δεν τον πάω και η γλυκούλα η Ντιλέκ νομίζω ότι είμαι ρατσίστρια. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Εξάλλου και εμείς, ρε χαζούλα, αν δεν γνωριζόμασταν 16 χρόνια, δεν θα χωνεύαμε μία την άλλη. Λοιπόν, παιδιά, μένουμε όλοι εδώ σε αυτό το σπίτι και είμαστε όλοι διαφορετικοί. Εντάξει, τώρα η Μυρτώ είναι
η χειρότερη νοικοκυρά του κόσμου. Εγώ την αγαπάω. Τι να κάνω. Θα ξαναρχίσει να πηγαίνει στη δουλειά της. Κανονικά, όπως εγώ. Και τις δουλειές στο σπίτι θα τις μοιραζόμαστε όλοι μας. Και αυτό το λέω πιο πολύ για σένα, Τζεμ, που σε έχω κακομάθει. Ελί, δεν θέλω να είμαι ο μπαμπάς σου. Θέλω να είμαστε φίλοι. Και εσύ προσπάθησε, παρακαλώ, να μην με βλέπεις σαν να είμαι ο πιο φρικτός άνθρωπος στον κόσμο. Εντάξει. Ντιλέκ, σου υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα θα είμαι πολύ 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 προσεκτική σε ό,τι παραγγέλνω. Ναι. Και πες τον Αλάχ ότι εγώ έφταγα. Έμα. Ταμάμ. Level 2. Περάσαμε στο level 2. Και τώρα θα βγάλουμε την πρώτη μας οικογενειακή φωτογραφία. Γιατί πρέπει να τεκμηριώσουμε αυτή τη φρίκη? Αν και σου άξιμο όλα αυτά που κάνεις, συγγνώμη. Λάτε πιο σφιχτά να χωρέσουμε. Έλα με χαμογελό. Πώς κάνει το τζιτζίκι? Πάμε. 4, 3, 2, 1. Εάι ζυχτήρ.